Από την Πέμπτη Φιλοκαλία Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, περί προσευχής, Εθσελής 314. Ας μην νομίζει κανείς, αδελφοί μου χριστιανοί, πως μόνο οι ιερωμένοι και οι μοναχοί έχουν χρέους να προσεύχονται ακατάπαυστα και παντοτινά και όχι κοσμικοί. Όχι, όχι. Όλοι γενικά οι χριστιανοί έχουμε χρέος πάντοτε να βρισκόμαστε σε προσευχή. Ο Αγίωτερος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Φιλόθεος γράφει σχετικά τα εξής στο βίο του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Ο θείος Γρηγόριος είχε ένα φίλο αγαπημένο ονομαζόμενο Ιώβ. Άνθρωπο απλούστατο και πολύ ενάρετο, με τον οποίο συνομιλώντας μία φορά του είπε και περί προσευχής και πως πρέπει κάθε χριστιανός γενικά πρέπει να αγωνίζεται πάντοτε στην προσευχή και να προσεύχεται ακατάπαυστα, καθώς παραγγείλει ο Απόστολος Παύλος σε όλους τους χριστιανούς αδιαλείπτως προσεύχεστε και καθώς λέει ο Δαβίδ, Α Θεσσαλονικής 5:17, με όλο που ήταν βασιλιάς και είχε όλες τις φροντίδες βασιλείου, βλέπω πάντοτε τον Κύριο μπροστά μου μέσω της προσευχής, Ψαλμός 15:8. Και καθώς διδάσκει ο θεολόγος Γρηγόριος όλους τους χριστιανούς λέγοντας ότι πρέπει να μνημονεύουμε με την προσευχή το όνομα του Θεού περισσότερο από όσο αναπνέουμε, και λέγοντας αυτά ο Άγιος το φίλο του Ιώβ και άλλα περισσότερα, του έλεγε ακόμη πως πρέπει και εμείς να κάνουμε υπακοή στις παραγγελίες των Αγίων και όχι μόνο να προσευχόμαστε εμείς παντοτινά, αλλά να διδάσκουμε και όλους τους άλλους μοναχούς και λαϊκούς, σοφούς και αμόρφωτους άνδρες και γυναίκες και παιδιά, και να τους παρακινούμε και να προσεύχονται ακατάπαυστα. Ακούγοντας αυτά, ο γέροντας εκείνος Ιώβ τα θεώρησε καινοτομία και άρχισε να αντιλέγει του Αγίου πως η αδιάλειπτη προσευχή είναι μονάχα για τους ασκητές και τους μοναχούς που είναι έξω από τον κόσμο και από τους περισπασμούς, και όχι για τους κοσμικούς που έχουν τόσες μέρημνες και δουλειές. Και ο Άγιος πάλι του έλεγε και άλλες μαρτυρίες και αναντήρητες αποδείξεις, όπως όμως ο γέρον Ιώβ δεν επίθετο, και ο θείος Γρηγόριος, αποφεύγοντας την πολυλογία και τη φιλονικία, σώπασε και πήγε ο καθένας στο κελί του. Και ύστερα που ο Ιώβ προσευχόταν κατά μόνα στο κελί του, φαινόταν μπροστά του άγγελος Κυρίου σταλμένος από το Θεό, που θέλει όλων των ανθρώπων τη σωτηρία, Α Τιμοθέους 2:4, και αφού τον ήλεγξε αυστηρά, που φιλογνικούσε με τον Άγιο Γρηγόριο και αντιστεκόταν σε πράγματα φανερά από τα οποία προξενείται η σωτηρία των χριστιανών, του παρήγγειλε εκ μέρους του Αγίου Θεού να προσέχει καλά στο εξής και να φυλαχθεί πλέον να μην πει τίποτα ενάντια σε αυτό το ψυχοφελέστατο έργο, γιατί αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού, αλλά μήτε με το νου του πλέον να τολμήσει να δεχτεί ενάντια λογισμό και να φρονεί διαφορετικά από ό,τι του είπε ο θείος Γρηγόριος. Τότε ο απλούστατος εκείνος γέρον Ιώβ πήγε αμέσως στον Άγιο και έπεσε στα πόδια του ζητώντας συγχώρηση για την αντίσταση και φιλονικία που του φανέρωσε και όσα του είπε ο άγγελος του Κύριου. Βλέπετε, αδελφοί μου, πως όλοι οι χριστιανοί από το μικρό ως το μεγάλο οφείλουν να προσεύχονται παντοτινά με την ιερά προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με», και πάντοτε να το συνηθίσει να το λέει ο νους τους και η καρδιά τους. Και στοχαστείτε πόσο ευαρεστείται ο Θεός με αυτό και πόσο ωφέλεια προέρχεται από αυτό, ώστε από τα άκρα του, από την άκρα του φιλανθρωπία, έστειλε και ουράνιο άγγελο και να μας το αποκαλύψει, έτσι που να μην έχουμε πλέον καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μα τι λένε οι κοσμικοί, εμείς είμαστε μέσα σε τόσες υποθέσεις και φροντίδες του κόσμου, πώς είναι δυνατόν να προσευχόμαστε ακατάπαυστα? Και εγώ τους αποκρίνουμε ότι ο Θεός δεν παρήγγειλε σε εμάς κάτι το αδύνατο, παρά μας παρήγγειλε όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε. Επομένως και αυτό είναι δυνατόν να το κατορθώσει καθένας που ζητά επιμόνως τη σωτηρία της ψυχής του. Γιατί αν ήταν αδύνατο, θα ήταν για όλους γενικά τους κοσμικούς και δεν θα είχαν βρεθεί τόσοι και τόσοι μέσα στον κόσμο να το κατορθώσουν, από τους οποίους ας είναι ως παράδειγμα ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο θαυμαστός εκείνος Κωνσταντίνος, για τον οποίο κάνει λόγο Πατριάρχης Φιλόθεος στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του γιού του. Αυτός λοιπόν, με όλο που ήταν μέσα στα ανάκτορα και ονομαζόταν πατέρας και διδάσκαλος του βασιλιά Ανδρονίκου και καταγινόταν καθημερινά με τις βασιλικές υποθέσεις, χώρια που είχε και τις υποθέσεις του σπιτιού του, γιατί ήταν πολύ πλούσιος και είχε πολλά κτήματα και υπηρέτες και παιδιά και γυναίκα, με όλα αυτά τόσο ήταν αχώριστος από το Θεό
και τόσο ήταν δοσμένο στην αερά και ακατάπαυστη προσευχή που τις περισσότερες φορές λησμονούσε εκείνα που συζητούσαν μαζί του ο βασιλιάς και οι άρχοντες του παλατιού για υποθέσεις βασιλικές και ρωτούσε πάλι για αυτές μία και δύο φορές. Γι' αυτό πολλές φορές οι άλλοι άρχοντες, μην ξέροντας την αιτία, συγχίζονταν και τον ονείδιζαν που λησμονεί έτσι γρήγορα και ενοχλεί με τις δεύτερες ερωτήσεις του το βασιλιά. Αλλά ο βασιλιάς που ήξερε την αιτία τον υπερασπιζόταν λέγοντας: «Ο Κωνσταντίνος είχε δικές του έγνοιες, ο Μακάριος, και εκείνες δεν τον αφήνουν να προσέχει στα λόγια τα δικά μας που είναι για υποθέσεις προσωρινές και μάταιες. Ο νους του ευλογημένου είναι προσιλωμένος στα αληθινά και ουράνια και για τούτο λησμονεί τα επίγεια επειδή όλη του η προσοχή είναι στην προσευχή και στο Θεό. Γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος ήταν σεβάσμιος και αξιαγάπητος και στο βασιλιά και σε όλους τους μαγιστάνες και άρχοντες της βασιλείας, καθώς ήταν αγαπημένος και από το Θεό και αξιώθηκε ο αείδημος να κάνει και θαύματα. Μία φορά δηλαδή μπήκε σε ένα πλοιόριο μόλι του την οικογένεια για να πάει πάνω από το Γαλατά σε έναν αναχωρητή που ησύχαζε εκεί και να πάρει την ευχή και την ευλογία του. Καθώς πήγαινε να ρώτησε τους υπηρέτες του αν πήραν κανένα προσφάγι να πάνε στο ναβά εκείνο και να τους φιλέψει. Εκείνοι του είπαν πως λησμόνησαν από τη βία και δεν πήραν τίποτε. Λυπήθηκε λίγο ο ευλογημένος, πλην δεν είπε τίποτα, μόνο πηγαίνοντας μπρος στο καΐ και έβαλε το χέρι του μέσα στη θάλασσα και με σιωπηλή και νοερά προσευχή παρακαλούσε το Θεό, τον Κύριο της θάλασσας, να του δώσει κανένα κυνήγι. Και ύστερα από λίγη ώρα, τι θαυμαστά είναι τα έργα σου, Χριστέ Βασιλεύον, τα οποία δοξάζεις παράδοξα τους δούλους σου. Βγάζει το χέρι του από τη θάλασσα, κρατώντας ένα πολύ μεγάλο λαβράκι, το οποίο έριξε μέσα στο πλοιάριο μπροστά στους υπηρέτες του και είπε: «Να πω, ο Θεός νοιάστηκε και για τον Αβά, το δούλο του, και τον έστειλε και του έστειλε προσφάγι. Βλέπετε, αδερφοί μου, πώς δοξάζει ο Ιησούς Χριστός τους δούλους του εκείνους που είναι πάντοτε μαζί του και επικαλούνται συνεχώς το πανάγιο και γλυκύτατο όνομά του. Ακόμη και ο δίκαιος εκείνος και ο Άγιος Ευδόκιμος δεν ήταν και αυτός μέσα στην Κωνσταντινούπολη και μέσα στα ανάκτορα και τις βασιλικές υποθέσεις. Δεν συναναστρεφόταν με τον βασιλιά και τους άρχοντες του παλατιού με τόσες φροντίδες και περισπασμούς. Με όλα αυτά είχε πάντοτε αχώριστη την ιερά προσευχή, καθώς διηγείται στο βίο του ο Σιμεών ο μεταφραστής, γι' αυτό και βρισκόμενος μέσα στον κόσμο και στα κοσμικά, ο Τρισμακάριος έζησε αληθινά μια ζωή αγγελική και υπερκόσμια και αξιώθηκε από τον μισθαποδότη Θεό να λάβει και τέλος μακαριστό και θείο. Και άλλοι πολλοί και αναρρύθμιτοι που ήταν μέσα στον κόσμο ήταν όλους διόλου δοσμένοι στην ιερά και σωτηρία αυτή προσευχή, καθώς αναφέρονται σε διάφορες ιστορίες. Λοιπόν, αδερφοί μου χριστιανοί, σας παρακαλώ και εγώ μαζί με το Θείο Χρυσόστομο και τη σωτηρία της ψυχής σας, μην αμελήσετε αυτό το έργο της προσευχής. Μιμηθείτε αυτούς που είπαμε και όσο το δυνατόν τον ακολουθήστε τους. Και αν σας φαίνεται δύσκολο το πράγμα στις αρχές, ας είστε βέβαιοι και πληροφορημένοι ως εκπροσώπου του Παντοκράτορα Θεού ότι αυτό το ίδιο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επικαλούμενο καθημερινά και ακατάπαυστα από εμάς, θα ευκολύνει όλες τις δυσκολίες και με την πολυκαιρία, αφού το συνηθίσουμε και γλυκαθούμε με αυτό, θα γνωρίσουμε με τη δοκιμή πως δεν είναι αδύνατον ούτε δύσκολο, αλλά δυνατό και εύκολο. Γι' αυτό και ο Θείος Παύλος, που ήξερε καλύτερα από εμάς τη μεγάλη ωφέλιμα της προσευχής, μας παρήγγειλε να προσευχόμαστε ακατάπαστα. Άσφαλα στη Θεσσαλονίκη 5:17. Δεν θα μας συμβούλευε βέβαια ποτέ κάτι το δύσκολο και αδύνατο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και ακολούθως θα γινόμαστε αναγκαστικά παρήκοοι και παραβάτες της παραγγελίας του και για τούτο άξιοι καταδίκης. Αλλά όταν είπε να προσευχόμαστε αδιάλειπτα, ο σκοπός του ήταν να προσευχόμαστε με το νου μας που είναι δυνατόν να το κάνουμε πάντοτε. Γιατί και όταν κάνουμε εργόχειρο και όταν περπατούμε και όταν καθόμαστε και όταν τρώμε και όταν πίνουμε, πάντοτε μπορούμε να προσευχόμαστε με το νου μας και να κάνουμε νοερά προσευχή ευάρεστη στο Θεό και αληθινή. Με το σώμα να δουλεύουμε και με την ψυχή να προσευχόμαστε. Ο έξω άνθρωπος να κάνει κάθε υπηρεσία σωματική και ο έσω άνθρωπος να είναι ολότελα αφιερωμένος στη λατρεία του Θεού και να μην λείπει ποτέ από αυτό το πνευματικό έργο της νοεράς προσευχής. Αυτό μας παραγγέλει και ο Θεάνθρωπος Ιησούς στο Ιερό Ευαγγέλιο λέγοντας: «Συ δε όταν προσεύχεσαι, πήγαινε μέσα στο ταμείο σου, κλείσε τη θύρα σου και προσευχή σου κρυφά στον πατέρα σου». Ματθαίου 6:6.
Ταμείο της ψυχής είναι το σώμα και θύρες του εαυτού μας είναι οι πέντε στήσεις. Η ψυχή μπαίνει μέσα στο ταμείο της όταν δεν περιφέρεται ο νους εδώ και εκεί στα πράγματα του κόσμου, αλλά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Και οι αισθήσεις μας κλείνουν και μένουν ασφαλισμένες όταν δεν τις αφήνουμε να προσιλώνονται στα αισθητά και ορόμενα πράγματα. Και με τούτο τον τρόπο μένει ο νους μας ελεύθερος από κάθε εμπαθή προσκόλληση στα κοσμικά και με την κρυφή και νοερά προσευχή ενώνεσαι με το Θεό και Πατέρα σου. Και τότε λέει ο Πατέρα σου που βλέπει τα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Ματθαίου 6:6. Βλέπει ο κρυφιογνώστης Θεός την νοερά προσευχή σου και την ανταμείβει με φανερά και μεγάλα χαρίσματα, επειδή αυτή είναι η αληθινή και τέλεια προσευχή και αυτή γεμίζει την ψυχή από τη Θεία Χάρη και τα πνευματικά χαρίσματα. Όμως το μύρο, όσο περισσότερο το κλείνεις μέσα στο Αγγείο, τόσο περισσότερο ευωδιάζει το Αγγείο, έτσι και η προσευχή όσο περισσότερο την κλείνεις μέσα στην καρδιά σου, τόσο περισσότερο τη γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μακάρι και καλό τυχή είναι εκείνη που θα συνηθίσουν σε τούτο το ουράνιο έργο, γιατί με αυτό νικούν κάθε περισπασμό των πονηρών δαιμόνων, όπως ο Δαβίδ νίκησε τον περήφανο Γολιάθ. Α Βασιλείων 17:51. Και με αυτό σβήνουν τις άτακτες επιθυμίες της σαρκός, όπως οι τρεις πέντες έσβησαν τη φλόγα της καμίνου. Δανιήλ Αζαρίου 25:26. Με αυτό το έργο της νοεράς προσευχής καταπράιναν τα πάθη, όπως ο Δανιήλ ημέρωσε τα άγρια λοντάρια. Δαλήν 6:18. Με αυτό κατεβάζουν τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά τους, όπως ο Ηλίας κατέβασε τη βροχή στο Καρμήλιο. Γ Βασιλείων 18:45. Αυτή η νοερά προσευχή είναι που ανεβαίνει ως το θρόνο του Θεού και φυλάγεται μέσα στις χρυσές φιάλες για να θυμιάζεται με αυτήν ο Κύριος, καθώς λέει ο θεολόγος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντας όλοι κιθάρες και φιάλες χρυσές γεμάτες θυμιάματα, τα οποία είναι οι προσευχές των Αγίων. Αποκάλυψη 5:8. Αυτή η νοερά προσευχή είναι ένα φως που φωτίζει πάντοτε την ψυχή του ανθρώπου και πυρώνει την καρδιά του με τις φλόγες της αγάπης του Θεού. Αυτή είναι μία αλυσίδα που κρατεί ενωμένο το Θεό με τον άνθρωπο. Ω, η ασύγκριτη χάρη της νοεράς προσευχής. Αυτή κάνει τον άνθρωπο να συνομιλεί πάντοτε με το Θεό. Ω, πράγμα θαυμάσιο και εξαίρετο να είσαι μαζί με τους ανθρώπους σωματικά και να βρίσκεσαι μαζί με το Θεό νοερά. Οι άγγελοι δεν έχουν φωνή ηλική, αλλά με το νου τους προφέρουν στο Θεό ακαταπαύστη δοξολογία. Αυτό είναι το έργο τους. Σε αυτό είναι αφιερωμένη όλη τους η ζωή. Λοιπόν και εσύ αδελφέ, όταν εισέρχεσαι στο ταμείο σου και κλείνεις τη θύρα σου, όταν δηλαδή ο νου σου δεν σκορπά εδώ και εκεί, αλλά μπαίνει μέσα στην καρδιά σου και οι αισθήσεις σου είναι ασφαλισμένες και δεν είναι προσιλωμένες στα πράγματα του κόσμου τούτου, και έτσι προσεύχεσαι πάντοτε με το νου σου, τότε γίνεσαι παρόμοιος με τους Αγίους Αγγέλους και ο Πατέρας σου που βλέπει τη μυστική σου προσευχή και του προσφέρεις κρυφά στην καρδιά σου, θα σου ανταποδώσει μεγάλα πνευματικά χαρίσματα στα φανερά. Μα και τι άλλο μεγαλύτερο και περισσότερο θέλεις από το να βρίσκεσαι πάντοτε, όπως είπαμε, μαζί με το Θεό νοερά και να συνομιλείς ακατάπαυστα με Αυτόν? Χωρίς Αυτόν δεν μπορεί ποτέ κανένας άνθρωπος να είναι μακάριος, μήτε εδώ μήτε στην άλλη ζωή. Λοιπόν αδελφέ, όποιος και αν είσαι, όταν πάρεις στα χέρια σου το παρόν βιβλίο και διαβάζοντάς το δοκιμάζεις ωφέλεια στην ψυχή σου, παρακαλώ θερμά, θυμήσου να κάνεις και μια παράκληση στο Θεό με ένα Κύριε Λέησον για την αμαρτωλή ψυχή εκείνου που κοπίασε σε τούτο το βιβλίο και εκείνου που ξόδεψε να το τυπώσει, οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη της προσευχής σου και να βρουν έλεος του Θεού στις ψυχές τους.